να μην έχει ο άλλος ούτε τα απαραίτητα για να ζήσει, ή ρεύμα, ή τροφή, ή χρήματα κλπ. Επειδή πιστεύει το τάδε είναι σφράγισμα ή προσφράγισμα, και άμα το πάρει θα κολλαστεί κλπ. Βεβαίως και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους μέρες μας είναι όλα αυτά προετοιμασία. Έτσι όπως οι ηλεκτρονικές κάρτες, οι ταυτότητες, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, η κάρτα του πολίτη, τα διαβατήρια, οι πιστωτικές κάρτες, τα τσιπάκια και όλα αυτά σχετικά, είναι όλα αυτά προετοιμασίες, έτσι η υποδομή για να φτάσουμε στο τελικό σφράγισμα, που είναι το σφράγισμα είναι ένα, δεν υπάρχει προτελικό και τελικό, το είπα χάρη της συζήτησής μας κλπ. Να φτάσουμε στο σφράγισμα που αναφέρει η αποκάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν είναι υποδομή. Ναι. Και φυσικά σε μια τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σφράγισμα. Ναι. Το δεν σημαίνει όμως επειδή δεν είναι σφράγισμα ή προσφράγισμα ή αραβόνας, ότι εμείς δεν πρέπει να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει και μέχρι εκεί που μας παίρνει κλπ. Πάντοτε με νόμιμους και θεμητούς τρόπους, ώστε να τα αποτρέψουμε. Γιατί εγώ να γίνω σκαλοπατάκι στα σχέδια του αντιχρήστου των οργάνων του. Ναι. Βεβαίως και γι' αυτό από τη δεκαετία του 80 έτσι αντιδρούμε για όλα αυτά τα, και τις ταυτότητες, νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και τα αντίξητα νομοσχέδια και για τη συνθήκη Σέγγεν και για τις κάρτες και την κάρτα του πολίτη κλπ. Ποτέ όμως τουλάχιστον ταπεινώνουν δεν είπε ότι είναι σφράγισμα ή προσφράγισμα ή αραβόνος του σφραγίσματος ή τίποτα. Και όποιος τα πάρει θα κολλαστεί. Έτσι βεβαίως και αντιδρούμε, βεβαίως και αντιδράσουμε, βεβαίως και θα θυσιαστούμε μέχρι τέλος, αλλά κι αν κάποια στιγμή περάσει και γίνει νόμος του κράτους κλπ. Και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και άλλη επιλογή και εξαντλήθηκαν όλες οι αγώνες και όλες οι ενστάσεις και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλέον. Και λοιπόν, αυτός που θα θελήσει να την πάρει γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά δεν σημαίνει ότι έχει σφραγιστεί και ότι έχει αρνηθεί το Χριστό, κάθε άλλο. Έτσι, σφράγισμα είναι εκείνο το αντικείμενο, οποιοδήποτε αντικείμενο, είτε είναι αυτό τσιπ, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε οποιαδήποτε τεχνολογία, RFID κλπ. Όπως λέγεται, είτε ξέρω εγώ. Κύτταρα, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν είμαι και ειδικό στην τεχνολογία. Ναι, διάφορα, διάφορα. Έχουν παρουσιαστεί πολλά στο διαδίκτυο, ναι. Άρα, μιλάμε για κάποιο βιοτσιπάκι. Οτιδήποτε δεν με ενδιαφέρει, ναι. Τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, οτιδήποτε λοιπόν τοποθετηθεί επάνω στο σώμα μας. Ακριβώς. Έτσι, εκεί πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί και να μην το δεχθούμε σε καμία περίπτωση. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το σφράγισμα. Αυτό είναι το σφράγισμα. Άρα, λοιπόν, λέω, αυτό είναι το σφράγισμα. Σφράγισμα είναι οτιδήποτε τοποθετηθεί απάνω μας, με αντάλλαγμα όμως. Μάλιστα. Δηλαδή, έχοντας αυτό, εμείς να σταματήσουμε να είμαστε, ξέρω εγώ, χριστιανοί, να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μην κάνουμε το σταυρό μας, να μην πιστεύουμε στον Χριστό, ή να προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο ως βασιλιά, ως μεσσία, ως Θεό, ως οτιδήποτε άλλο κλπ. Δηλαδή, όπως έκανε ο διάβολος στον Χριστό μας, που πήγε και του είπε, το, τα βλέπεις όλα αυτά, τις βασιλείες και τους θησαυρούς της γης, όλα αυτά θα στα δώσω με ποιο αντάλλαγμα. Εάν πέσεις. Και με προσκυνήσεις. Και ναι. Το είπε ο Χριστός, είπα για πίσω μου Σατανά. Ναι. Κύριε το Θεό σου προσκυνείς και αυτό μόνο λατρεύσεις. Σφράγισμα είναι λοιπόν έτσι, η προσκύνηση, η άρνηση του Χριστού, η προσκύνηση του Αντιχρίστου, είτε και τα δύο, είτε γίνει με οποιονδήποτε τρόπο και να γίνει. Όπως συγκινόταν στην περίπτωση έτσι που έχουμε τον τύπο του Αντιχρίστου, που είναι ο Ναβουχοδονόσορας, στην Παλιά Διαθήκη. Που όλοι οι Αγίοι μας λένε ότι ο Ναβουχοδονόσορας είναι ο τύπος του Αντιχρίστου. Δηλαδή, ό,τι συνέβη με τον Ναβουχοδονόσορα, κάτι σχεδόν αντίστοιχο θα συμβεί και στην εποχή του Αντιχρίστου. Ο Ναβουχοδονόσορας τι είχε κάνει. Είχε ψώσει ένα άγαλμα, 60 πύχης ψηλά κλπ. Και είχε ορίσει συγκεκριμένη η ώρα κάθε μέρα να πέφτει όλος ο κόσμος, όλος ο λαός, όλη η ανθρωπότητα να τον προσκυνάει. Και όποιος δεν προσκυνούσε, το συνελάμβανε και τον πετούσαν στη φωτιά. Και όλοι προσκυνούσαν γιατί φοβόντουσαν. Μην θανατωθούν. Οι μόνοι που δεν προσκύνησαν ήταν οι τρεις παιδες. Έτσι, έχουμε λοιπόν και εκεί προσκύνηση. Έχουμε. Όσοι προσκυνούσαν αρνιόταν τον Χριστό, αρνιόταν τον Θεό την εποχή εκείνη που δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός σαν άνθρωπος. Στην εποχή, ας πούμε, των διωγμών επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι είχαμε την προσκύνηση, ξέρω εγώ, του αυτοκράτορος Θεού. Όσοι προσκυνούσαν τον αυτοκράτορα ή τους Θεούς. Της ρωμαϊκής εποχής ή των 12 θεών των Ελλήνων κλπ. Αυτοί αρνιόταν τον Χριστό, ήταν σαν να σφραγιζότανε. Όχι, σαν να σφραγιζότανε πνευματικά. Ή όσοι ξέρω εγώ πετούσαν, θυσίαζαν στα είδωλα, πετούσαν λιβάνι κλπ. Ή όσοι δεν θυσίαζαν, ούτε αρνιόταν τον Θεό, αλλά υπέγραφαν μια ομολογία ψεύτικη που δεν την είχαν κάνει ποτέ, ότι αρνήθηκαν ενώ δεν είχαν αρνηθεί. Πλήρωναν κάποιους. Έπαιρναν ένα χαρτί ότι δήθεν θυσίασαν, ενώ δεν είχαν θυσιάσει κλπ. Και έτσι δεν γλίτωναν από τα βασανιστήρια και το θάνατο. Που και αυτό για την Εκκλησία μας, τους Αγίους μας και τις Οικουμενικές Συνόδους, ήταν και αυτό άρνηση. Άρα λοιπόν σφράγισμα είναι οτιδήποτε πάρουμε επάνω μας,
Έτσι, στο δεξί χέρι στο μέτωπο μπορεί να αναφέρει και η αποκάλυψη, που βέβαια είναι και συμβολικό αυτό, γιατί το δεξί χέρι συμβολίζει τα έργα, τα καλά έργα, και το μέτωπο συμβολίζει το νου, τη σκέψη. Ναι. Έτσι θέλουμε δηλαδή ο διάβολος να μας, και ο αντίχριστος να μας κυριαρχήσει στα καλά έργα και στη σκέψη, να είναι κάτοχος δηλαδή τη σκέψη μας και των καλών έργων, να μην γίνει τίποτα καλό. Αλλά αυτό δεν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, μπορεί να είναι και μεταφορικό, αλλά μπορεί να είναι και κυριολεκτικό, γιατί πιο πιθανό είναι και κυριολεκτικό. Οτιδήποτε λοιπόν, επειδή και η τεχνολογία είναι σήμερα σε υψηλά επίπεδα και τα μικροτσίπ μπορούν να κάνουν χίλια δυο πράγματα, θαύματα, έτσι, και μπορούν ακόμα και να επηρεάσουν και τον εγκέφαλο και το σώμα του ανθρώπου και πληγές να δημιουργήσουν και συναισθήματα και σκέψεις και χίλια δυο άλλα πράγματα, καλό είναι έτσι, να μην δεχθεί κανείς, άσχετα να το ζητήσουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα, είτε ξέρω εγώ να αρνηθεί, είτε να μην αρνηθεί, είτε να προσκυνήσει. Έτσι, γιατί ακόμα και αν δεν του ζητήσουν τίποτα, μπορεί μέσα από εκεί τα τσίπ να τον επηρεάζουν και να τον οδηγούν και να του δημιουργούν χίλια δυο προβλήματα και πόνους και δυστυχίες και έλκη, κακά όπως λέγει και αποκάλυψη. Μάλιστα. Αυτό κατά τη γνώμη μου, έτσι, είναι το χάραγμα, η άρνηση δηλαδή του Χριστού μας ή της πίστεώς μας ή η σύνταξή μας με τον Αντίχριστο ή το κράτος του Αντιχρίστου, με αντάλλαγμα να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, να έχουμε τις ανέσεις αυτής της ζωής, να έχουμε όλα αυτά τα κατανοητικά αγαθά που θα δίνει ο Αντίχριστος στα επόμενα χρόνια, ας πούμε, και λοιπά, και το Αντίχριστο κράτος του, και να μπορούμε να ζούμε και να πηγαίνουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε ελεύθερα, χωρίς να φοβούμαστε τίποτα. Όπως πάντοτε ο διάβολος σου λέει, κάνει ό,τι θέλεις, ελεύθερα, δεν απαγορεύει τίποτα, γιατί έτσι τον βολεύει, ξέρει τι θα κάνει ο άνθρωπος. Έχει ροπή προς τα μαρτία και θα κάνει οτιδήποτε κακό. Ενώ ο Χριστός μας, έτσι, μας είπε, μας άφησε βεβαίως να είμαστε ελεύθεροι και όποιος θέλει ο πίσω του να τον ακολουθεί, αλλά γνωρίζουμε όμως ότι οποιαδήποτε αμαρτία έχει και τις επιπτώσεις της και την τιμωρία της, αν όχι σε αυτή τη ζωή, τουλάχιστον στην άλλη, στην αιώνια. Ωραία. Έχω δύο τελευταία ερωτήματα, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Ναι, θέλω να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία είδηση μέσω της NASA ότι τρία εξωγήινα σκάφη τεραστίων διαστάσεων πλησιάζουν προς τη Γη και θα φτάσουν το τέλος του 2012. Ποια είναι η άποψή σας από αυτού? Δύο εξωγήινα. Τρία εξωγήινα σκάφη τεραστίων διαστάσεων. Ναι. Βασικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι. Έτσι είναι φαντασία, είναι ψέμα, είναι καλωστημένη απάτη, είναι γεγονός το οποίο βολεύει πολλούς και λοιπά, αν διαδίδωσε ότι υπάρχουν εξωγήινοι και λοιπά, γιατί έτσι ο διάβολος μπορεί να κάνει χίλια πράγματα. Εξωγήινο, αν μου πεις ότι η εξωγήινη είναι ο διάβολος, θα πω εντάξει, εκεί συμφωνώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αν μου πεις ότι αν δεχτούμε, δηλαδή μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν εξωγήινοι, με την έννοια πια ότι είναι ο διάβολος και οι άγγελοι του, οι οποίοι μετασχηματίζονται σε διάφορα σχήματα και μορφές για να μπορέσουν να ξεγελάσουν και να κοροϊδέψουν τους ανθρώπους, να τους οδηγήσουν εκεί που θέλουν, εκεί που θέλει ο διάβολος και τα όργανα του κλπ. Με αυτή τη μορφή θα μπορούσα να δεχτώ ότι υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά εξωγήινοι με την έννοια που παρουσιάζουν άλλα όντα εκτός γης κλπ, έτσι εκτός τον διάβολο κλπ, αυτό σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο, ούτε και αποδεικνύεται από πουθενά και μέσα από την αγιογραφία. Αντιθέτως, υπάρχουν αντίθετα επιχειρήματα που δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε τώρα γιατί είναι άλλο το θέμα μας. Ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή μια. Ευχαρίστως, για το ναι. θέμα των εξωγήινων κλπ. Ναι. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα, μάλλον αυτές οι θέσεις και οι απόψεις και οι ειδήσεις κλπ, είναι πιο πολύ για να δημιουργούν σύγχυση και να θολώνουν το μυαλό των ανθρώπων και λοιπά, να τον μπερδεύουν και να τον οδηγούν σε άλλα δεδομένα, ότι μπορεί να συμβεί και εκείνο, μπορεί να συμβεί και το άλλο, μπορεί να συμβεί και ένας πόλεμος με τους, τους εξωγήινους και λοιπά, και θα πρέπει να τα έχουμε καλά μαζί τους ή κάποιος να μας βοηθήσει να μας προστατεύσει ή οτιδήποτε άλλο, ή να, όταν θα κάνουν κάποιες κινήσεις και πράξεις και ενέργειες από τον ουρανό για να ξυπηρετήσουν τα σχέδιά τους ή να κατακτήσουν ένα λαό κλπ, να το θεωρήσουμε εμείς σαν εξωγήινη προσβολή, τη στιγμή που θα λένε αυτοί, εμείς δεν έχουμε καμία γνώση για το θέμα αυτό, ούτε ξέρουμε τίποτα, ούτε χρησιμοποιήσαμε κανένα όπλο μας, ούτε κανένα πύραυλό μας ή οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, πολεμικό μας όπλο κλπ, ας πούμε. Έχει να κάνει δηλαδή αυτό με το πρόγραμμα Project Blue Beam της NASA, το οποίο ουσιαστικά από κάτω θα δείχνει πάνω στον ουρανό διάφορα φαινόμενα, οτιδήποτε? Και τα δύο, Σπύρου, είναι πιθανά. Και το ένα είναι πιθανό, δηλαδή και το να δείχνουν, ας πούμε, το συγκεκριμένο με τις συγκεκριμένες, θα λέγαμε έτσι, με το συγκεκριμένο επίτευγμα και τη δυνατότητα τεχνολογική, θα μπορούσαν να δείξουν και να κάνουν έτσι μια προβολή σε οποιοδήποτε ναι. σημείο του κόσμου και στον ουρανό, ναι. οτιδήποτε θελήσουν. Και αυτό είναι πιθανό, ναι, δεν ναι. αποκλείεται. Και γίνεται και θα γίνεται, ναι. ακόμα περισσότερο
στο εγγύς μέλλον, ναι. αλλά και το άλλον πιθανό που σου είπα στην αρχή, ναι, 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 ναι. ότι μπορεί να είναι ο διάβολος, έτσι, ο οποίος παίρνει τη μορφή ενός υπτάμενου δίσκου, ενός υπτάμενου σώματος, ενός ανθρώπου, ενός εξωγήινου πλάσματος, για να, ακριβώς για να ξεγελάσει και να κορυδέψει τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει εκεί που θέλει. Ότι ξέρω εγώ, η τάδε μπορεί να συμβεί και αυτό, μπορεί να συμβεί και το άλλο, η Αγία Γραφή λέει βλακίες, ας πούμε, γιατί εκεί είναι εν κατακλείδη, δηλαδή εκεί στοχεύουν. Στο να διαψεύσουν την Αγία Γραφή, στο να πούν ότι αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι, ξέρω, ξεπερασμένα, είναι απαρχαιωμένα, τις αχλαμάρες, τις ανοησίες, να. Δεν υπάρχουν το ένα, δεν υπάρχει να και το ένα, να και το άλλο που υπάρχει, να και, και λοιπά. Δηλαδή ο διάβολος πάντα χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους για να κορυδέψει, να ξεγελάσει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από τον αιώνιο και ο διαχρονικό λόγο του, που είναι η Αγία Γραφή. Ναι, ναι. Πατέρα Μάξιμε, η Δευτέρα Παρουσία και πότε, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζεται στο βιβλίο σας? Ναι, Σπύρο μου, δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλους ευτυχώς, για άλλους δυστυχώς, αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά αληθινοί πιστοί και παιδιά του Θεού, όπως και οι Άγιοι μας, ας πούμε, που λέγανε, κύριε, ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν πότε να φύγει από αυτή τη ζωή για να πάει κοντά στον Κύριο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και οι 24 πρεσβύτεροι παρακαλούν, ναι, έρχου Κύριε, έρχου γρήγορα κλπ. Μην αργείς. Όλοι δηλαδή οι πραγματικοί, όπως κάνει ένας άνθρωπος που είναι πολύ αγαπημένος και ερωτευμένος με κάποιον άλλο άνθρωπο, είτε ξέρω εγώ, ο πατέρας με το γιο, είτε ο γιος με τον πατέρα, είτε η μάνα με το παιδί, είτε ακόμα και ένα ερωτευμένο ζευγάρι ή ανδρόγυνο κλπ. Ναι. Και όταν ο ένας είναι μακριά και περιμένει πώς και πώς να δει ο ένας το άλλο αγαπημένο πρόσωπο, έτσι πρέπει να νιώθουμε και εμείς, αν είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Δυστυχώς, περισσότεροι άνθρωποι σήμερα και δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν αυτή την αγάπη μέσα τους και φοβούνται να φύγουν από αυτή τη ζωή, έχουν διεθεί με αυτή τη ζωή. Και προσπαθούν να ζήσουν όσο γίνεται περισσότερα χρόνια. Λες και όσα και να ζήσει κανείς εδώ από τη ζωή, δεν θα φύγει κάποια και στιγμή. Και θα ξεκινήσει η αιώνια ζωή, έτσι ανάλογα με τις πράξεις του καθενός, είτε κοντά στο Θεό, είτε κοντά στο διάβολο, μη γέννητο. Ναι. Έτσι λοιπόν, ευτυχώς, γι' αυτό είπα τη λέξη ευτυχώς, ναι, ναι, για κάποιους έρχεται η Δευτέρα Παρουσία το 2018, και δυστυχώς για τους πολλούς έρχεται πάλι το 2018 και θα αναγκαστούν να χάσουν όλα αυτά τα γήινα και υλικά αγαθά με τα οποία ζουν. Και έχουν δεθεί οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ακόμα και οι χριστιανοί. Γι' αυτό και έχει κλείψει πλέον και η αρετή από τους χριστιανούς, και η αγάπη και η καλοσύνη. Ο ένας μισεί τον άλλο, ο ένας κακολογεί τον άλλο, ο ένας σκοφαντεί τον άλλο, ο ένας δεν χαίρεται για την ευτυχία του άλλου και για τα καλά του άλλου και ούτω καθεξής. Και πολλά άλλα. 2018 λοιπόν, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, σύμφωνα με την ταπεινή μου άποψη, μάλιστα, η οποία βεβαίως δεν στηρίζεται στο κεφάλι του πατρός Μαξίμου και στις γνώσεις του πατρός Μαξίμου. Αν ήταν κάτι τέτοιο, ειλικρινά το λέω, δεν θα δρομούσα ποτέ σαν πατήρ Μάξιμος, σαν άνθρωπος, σαν μοναχός, να γράψω κάτι τέτοιο και να πω κάτι τέτοιο, διότι δεν θα είχα ποτέ εμπιστοσύνη στη γνώμη τη δική μου και στα συμπεράσματα δικά μου. Αλλά η ημερομηνία αυτή βγαίνει σαφέστατα, ρητά και κατηγορηματικά, μέσα από την Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, και μέσα από τους Αγίους μας. Παρόλο που πάρα πολύ συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών και των κληρικών και των θεολόγων έτσι λένε, ότι η Εκκλησία δεν ορίζει ημερομηνίες, οι Άγιοι μας δεν ασχολούνται με ημερομηνίες και χρονολογίες και με αριθμούς κλπ. Όλα αυτά κλπ. Και πολλά άλλα, όλα αυτά είναι ψευδή, είναι ανακριβή, δεν έχουν καμία δόση αληθείας. Έτσι και το αποδεικνύω μέσα στο τελευταίο μου βιβλίο το 2018, που έχω μέσα ειδικό κεφάλαιο που απαντώ σε αυτή την έσταση και φέρνω μέσα ένα σωρό κείμενα Αγίων και αγιογραφικά, που μιλάνε με αριθμούς, με χρονολογίες, με ημερομηνίες κλπ. Έτσι, και έχουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο λάθος και πόσο άσχετη είναι όλη αυτή. Ναι. Για να μην μιλάμε αόριστα. Έτσι, καλύπτονται πίσω από το χωρίο και χρησιμοποιούν ως μεγάλο επιχείρημα το χωρίο του Κυρίου μας, που λέει ο ίδιος ο Κυρίος μας στο Ματθαίο και στο Μάρκο, που λέει περιδέτης ημέρας εκείνης και ώρας, της Δευτέρας Παρουσίας εννοεί, ουδής γνωρίζει ούτε οι άγγελοι, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατήρ. Ναι. Το παίρνουν από αυτό το χωρίο, το οποίο δεν έχει αυτή την ερμηνεία που δίνουν αυτοί, γιατί έχουμε τους Αγίους που ερμηνεύουν αυτό το χωρίο, τι εννοούσε και ο Κύριος μας, και έχω μέσα τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Θεοφύλακτο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Μάξιμο και άλλους Αγίους που λένε τι εξηγεί ο Κύριος μας εκεί, τι εννοεί. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν εννοεί αυτό το συμπέρασμα που βγάζουν όλοι, ότι ουδείς γνωρίζει κλπ. Και το είπε για άλλους λόγους. Αλλά εγώ, κατ' υπόθεση, μιλάω, προχωράω ένα βήμα περαιτέρω, παρακάτω, ναι, και λέω, ας υποθέσουμε, υποθετικά μιλάμε, ας υποθέσουμε ότι εννοούσε αυτό ο Κύριος μας, ότι ουδείς γνωρίζει.
την ημέρα και την ώρα. Ναι. Ερωτώ λοιπόν. Και ερωτώ όλους αυτούς τους αγαπητούς κατά τα άλλα εν Χριστώ αδελφούς, μοναχούς, κληρικούς και λαϊκούς που πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι ουδείς γνωρίζει. Ναι. Εάν λοιπόν εννοούσε αυτό ο Κύριός μας και αν ήταν αληθές, τότε μπορούν να μου απαντήσουν πώς έρχεται μια πλειάδα Αγίων, έτσι, ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ένα σωρό άλλοι Άγιοι, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ένα σωρό άλλοι Άγιοι, έτσι σας ανέφερε ενδεικτικά ορισμένους μεγάλους Αγίους που το αναφέρουν αυτό και λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ημέρα Κυριακή και ώρα 6 της νυχτός. Δηλαδή όταν ξεκινάει η νύχτα, έτσι όπως μετράει το Ευαγγέλιο, 6 της νυχτός είναι μόλις ξεκινάει η νύχτα, μετράμε 6 ώρες, δηλαδή γύρω στις 12 η ώρα, το βράδυ δηλαδή. Ναι. Πώς το γνωρίζουν αυτό οι Άγιοι, αφού ουδείς γνωρίζει. Ταιριάζει το ένα με το άλλο. Αν δεχθούμε αυτό που λέει ο Χριστός ότι αυτό εννοεί και αυτό που λένε όλοι ότι ουδείς γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, τότε πώς έρχονται ένα σωρό Άγιοι και μας λένε και ημέρα και ώρα. Ταιριάζει το ένα με το άλλο, Σπύρος, ή τι λες? Σωστά, σωστά, όχι, σωστά. Δεν ταιριάζει. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Πώς έρχονται λοιπόν άλλοι, πώς έρχονται άλλοι Άγιοι μας, έτσι και μας λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει 25 Μαρτίου. Ναι. Εάν ουδείς γνωρίζει. Πώς έρχονται άλλοι Άγιοι μας, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μεγάλος Άγιος και προφήτης της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Νίφωνας, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής πάλι, γιατί όλοι οι Άγιοι λίγο πολύ είναι από όλα τα πράγματα σχεδόν, αν τους διαβάσει κανείς. Ναι. Έτσι, πώς έρχονται αυτοί οι Άγιοι που προανέφερα λοιπόν, και λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει μεταξύ 7 και 8 χιλιετηρίδος από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, όχι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει πόσα έχει. Οι επιστήμονες λένε ότι έχει τόσα εκατομμύρια χρόνια. Κανένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος όμως σύμφωνα με τον Χριστό, σύμφωνα με την Εκκλησία μας, σύμφωνα με την 6η Οικουμενική Σύνοδος, σύμφωνα με τους Αγίους μας, έχει μόνο 7.500 μέχρι σήμερα χρόνια επί της γης. Γι' αυτό αν και πάρεις, αν πάρεις τα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, μπροστά που είναι το έτος, ξέρω εγώ, 2012, έχει και το αριθμό που λέει ότι είναι από εκτίσεως κόσμου 7.514, παράδειγμα. Μπορεί να είναι ένα συμπλήν, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω την. Ναι, ναι, ναι. Την κοιτάξτε, πατέρα λοιπόν, μου, ναι. Πώς έρχονται αυτοί οι Άγιοι και λένε ότι ο κόσμος θα κρατήσει 7 με 8.000 χρόνια και ότι παραπάνω δεν υπάρχουν? Πώς το ξέρουν, αφού ουδείς γνωρίζει? Ήθελα... Και άλλα τόσα, πώς έρχεται ο Άγιος Νίλος και ορίζει η ημερομηνία που θα γεννηθεί ο Αντίχριστος? Ναι. Και ορίζει ότι θα είναι μεταξύ το 1900 και το 1992. Πού το ξέρει ο Άγιος Νίλος? Είναι πολύ σοβαρό. Και άλλα πολλά τέτοια ερωτήματα. Ναι, ναι, είναι τα πολύ οποία σοβαρό δεν το θέμα. Ταιριάζουν, ναι. Και δεν μπορεί να ισχύουν, έτσι, εάν ίσχυε όπως το εννοούν αυτοί το συγκεκριμένο χωρίο ότι δεν γνωρίζει. Είναι πολύ άρα, σοβαρό. Λοιπόν, ναι. Εάν ουδείς γνώριζε, δεν θα γνώριζαν και όλοι αυτοί οι Άγιοι. Οι Άγιοι όλοι αυτοί δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο χωρίο που είπε ο Κύριος μας, το συγκεκριμένο λόγο. Είναι δυνατόν? Ναι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και θα ήθελα να το συζητήσουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή. Ευχαρίστω. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και έχουμε μόνο 2 λεπτά, θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε και μία αναφορά στα βιβλία σας. Πόσα βιβλία έχετε γράψει, πατέρα Μάξιμε? Κοιτάξτε, είναι αρκετά τα βιβλία που έχει συγγράψει ταπεινώτης μου. Τα πιο γνωστά, ειδικά για τα θέματα αυτά, είναι. Έχει τον τίτλο «Αντίχριστος ήλθε» και έχει απ' έξω τις ημερομηνίες 1983 που είναι η ημερομηνία της γεννήσεως του Αντιχρίστου και το 2013 που είναι η ημερομηνία εμφανίσεως αποκαλύψεως του Αντιχρίστου, γιατί και ο Αντίχριστος ήλθε, η φράση, άμα το πάρουμε και το κάνουμε αντιστοιχεία σε αριθμούς, βγάζει τον αριθμό 2013, που δεν είναι τυχαίο και αυτό. Συμπίπτει, ναι, ναι. Όπως και το 2018, αν το γράψουμε με ελληνική γραφή, βγαίνει Β, Ι, Ι, που και αυτό σημαίνει πάλι δεύτερη, του Ιησού, δεύτερη παρουσία του Ιησού. Μάλιστα. Που και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ναι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, που κυκλοφόρησε το 2006. Το άλλο είναι το 2018, το τέλος του κόσμου, δεύτερη παρουσία. Είναι και τα δύο βιβλία περίπου 700 σελίδων. Με 1000 τόσες παραπομπές μέσα, που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο περίπου. Έχω συγγράψει ένα βιβλίο για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ένα βιβλίο που είναι σχετικό με την κάρτα του πολίτη, τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και το χάραγμα της Αποκαλύψεως και όλα αυτά τα σχετικά θέματα. Υπάρχει μέσα και ένα αφιέρωμα, μια αναδρομή σε όλους τους αγώνες από τη δεκαετία του 80 που τα λέγαμε όλα αυτά, φωτογραφικό υλικό, έγγραφα που τα λέγαμε και τα φωνάζαμε από τότε και μέχρι σήμερα και κανείς δεν έδινε σημασία τότε και δεν πίστευε ότι αυτά πράγματα είναι γεγονότα και θα ζήσουμε στις μέρες μας.
Είναι ένα άλλο βιβλίο που λέγεται λοιπόν «Η κάρτα του πολίτη και το χάρμα της αποκαλύψεως», γύρω στις 400 σελίδες περίπου. Ένα άλλο βιβλίο που διαπραγματεύεται τον αριθμό του Αντιχρίστου, το 666, και το όνομά του, γύρω στις 300 σελίδες περίπου είναι αυτό. Επιμέλεια δική μου, όχι δικό μου έργο, είναι η πτώση και είναι το ένα χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, το οποίο είχα βρει όταν ήμουν στο Άγιον Όρος επί μία δεκαετία, από το 1987 που ήμουν στο Άγιον Όρος μέχρι το 1997. Ναι. Είχα βρει ένα χειρόγραφο εκεί, αντίγραφο βεβαίως, έτσι, για να είμαστε πιο σωστοί, που ήταν όλα εκείνα τα οποία είχε πει ο Άγιος Νείλος όταν είχε παρουσιαστεί το 1815, και αυτό το χειρόγραφο υπάρχει σε δύο μονές, τρεις μονές του Αγίου Όρους και σήμερα. Και το γράψαμε με ένα πολύ έτσι μεγάλο πρόλογο και αναφορές για τα γεγονότα όλα αυτά που έχουν σχέση και αυτά με το τέλος του κόσμου, τα σχαταφρόνια, τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία. Μάλιστα. Και διάφορα άλλα, τα οποία CD, κασέτες, βυζαντινές. Όλα αυτά, όλα αυτά οι φίλοι μας πού μπορούν να τα βρούνε? Υπάρχει και μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Όλα αυτά, ναι, υπάρχει σελίδα και υπάρχει online η αγορά στο διαδίκτυο. Αν πάει κανείς στη σελίδα agioskosmas.gr, όπως το ακούτε, Άγιος Κοσμάς, λατινική βεβαίως οι χαρακτήρες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το κοσμάς με κέι, agioskosmas.gr, εκείνη η ιστοσελίδα των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς και του Ιεροποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς, που μπορεί να βρει ό,τι θέλει εκεί και διάφορα έτσι άρθρα, ομιλίες, θέματα κλπ. Που ενδιαφέρουν όλους τους χριστιανούς και τους Ορθοδόξους και όχι μόνο. Και βεβαίως όλα αυτά τα βιβλία τα έχουν εκδώσει, τα έχω δώσει εγώ, δεν έχω κανένα κέρδος και καμία ωφέλεια υλική από τις εκδόσεις αυτές. Θα έχω παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στις εκδόσεις Άγιος Κοσμάς, που είναι ένας μικρός, που είναι σαν δεύτερο, έτσι λέγαμε, ο Άγιος Κοσμάς, ο τελός Ιεροαποστολικός Σύνδεμος, έχει και σαν μέσα δραστηριότητα το εκδητικό κομμάτι. Που έχει εκδώσει μόνο, ας πούμε, έτσι, λίγα βιβλία και CD και ομιλίες και βυζαντινή μουσική, όσα μπορέσαμε και ό,τι μπορέσαμε. Γιατί οι οικονομικές δυσκολίες είναι πάρα πολλές και ίσα ίσα που τα βγάζει ο εκδοτικός οίκος του Αγίου Κοσμά εις πέρας. Αυτά λοιπόν όλα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και από το διαδίκτυο, αλλά και στα τηλέφωνα 210-82-39-300 και 210-82-34-332 είναι τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά και των εκδόσεων και του Αποστολικού Συνδέσμου, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί, να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία για αυτά. Και βεβαίως, αν για όσους ενδιαφέρονται, εγώ κάθε Τετάρτη βρίσκομαι στα τηλέφωνα αυτά, στο 210-82-39-300 και στο 210-82-34-332, ακριβώς για να δέχομαι κόσμο, οποιοδήποτε θέλει να με δει από κοντά ή να μου τηλεφωνήσει και να συζητήσει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει μαζί του, οποιαδήποτε απορία, μπορεί από τις 11 η ώρα μέχρι και τις 5 περίπου, έτσι ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχω και ανάλογα με τον κόσμο και τα τηλέφωνα, βρίσκομαι στα τηλέφωνα αυτά για να μπορέσει να με βρει κάποιος όποιος θέλει και επιθυμεί να με συναντήσει ή να συνομιλήσει μαζί μου. Πολύ με πολύ αγάπη και χαρά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πατέρα Μάξιμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνουμε πάλι μια εκπομπή για να συζητήσουμε περαιτέρω λίγο τα θέματα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά στην πορεία, στο μέλλον, κάποια στιγμή. Ευχαριστώ, Σπύρο μου. Όποτε θελήσετε, είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα θέλετε ή οποιαδήποτε ερώτηση και απορία των ακροατών σας, των αγαπητών ακροατών σας. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ και καλό βράδυ και σε όλους τους ακροατές, και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε όλοι σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.